Ρε καλώ τα παιδιά. Γεια σας. Γεια σας. Καθίστε, καθίστε, καθίστε. Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε με άνεση. Λοιπόν, Άλεξ, Λένα, αφού ήρθατε θα παίξουμε, εντάξει, θα παίξουμε μπουκάλα, αλλά όχι με μπουκάλι, θα παίξουμε μπουκάλα με αυτό εδώ, το οποίο είναι το καινούριο λιπαντικό τζέλ της Durex, έτσι είναι το μοναδικό προϊόν της Durex με 100% φυσικά συστατικά. Ας πούμε ότι αυτό θα μας δείχνει αν θα παίξουμε με βίντεο, με ήχο, με σκίτσο ή παντομήμα. Οι κυρίες να ξεκινήσουν, Λένα. Ευχαριστώ. Ναι, θα το θεωρήσουμε σκίτσο. Ναι. Θα σκιτσάρω τώρα. Ναι. Θαυμάστε. Μεγάλες στιγμές. Τι έχουμε εδώ. Ποιος πρέπει να απαντήσει. Εγώ που το γύρισα. Εσύ το γύρισες. Είναι ένα sex toy. Τι sex toy. Είναι ένας δονητής. Το βρήκε. Εντάξει, το έκανα πολύ καλά γι' αυτό το βρήκε. Είσαι πάρα πολύ καλά. Είναι φούλα ηθοφανές. Καλών τεχνών. Λοιπόν, να ρωτήσω. Νομίζω ότι υπάρχουν ξεκάθαρα ταμπού σχετικά με τα sex toys στην Ελλάδα και όχι μόνο στο κομμάτι του αυνανισμού, αλλά και στο κομμάτι του πώς χρησιμοποιείται αυτό μέσα σε μια σχέση. Γιατί το λες ότι υπάρχουν, εσύ έχεις ταμπού. Εγώ δεν έχω. Δεν έχεις, αλλά. Αλλά νομίζω ότι πάρα πολλοί έχουν οι άντρες περισσότερο σε σχέση με τις γυναίκες. Σου έχει τύχει αυτό δηλαδή. Το να νιώθει άβολα ένας άντρας που εγώ έχω sex toy, ας πούμε, ή που μπορεί να θέλει να σε μια συζήτηση με φίλους ή οτιδήποτε. Ναι, πολλές φορές. Okay. Πολλές φορές. Νομίζω ότι νιώθουν σαν να συγκρίνονται αυτοί με το sex toy. Το okay. Πώς κάνουν πλείς μια γυναίκα. Οι φίλες σου. Οι φίλες μου έχουν κάποιες, έχουν κάποιες δεν έχουν. Και δυσκολεύονται και να το πούνε στον σύντροφό τους, ας πούμε. Ναι, ναι, σίγουρα. Εγώ που έχω πάρει δώρο σε φίλη μου σεξ toy για τα γενέθλιά της, σοβαρά, το ξέρεις. Ναι, ναι. Όχι τη Σιλένα. Αλλά θα μπορούσα γιατί τα έχεις όλα. Πρέπει να σου πάρω σεξ toy τώρα. Μου κάνει εντύπωση που τα κρύβουμε. Ναι. Που είναι πάντα καταφανιασμένα κάποιο ένα σιρτάρι κάτω από κάλτσες για να μη φανούν. Δηλαδή. Το έχουμε στο μυαλό μας ως ένα αντικείμενο πολύ προσωπικό και λίγο της κρυφής ζωής μας. Ναι. Δεν πρέπει να το δει κανείς. Δηλαδή, εγώ σκέψω ότι έχω ένα νεσεσεράκι που είναι εξής τόσο. Για να το κρύψω, ρε παιδί μου, δεν είναι ότι απλά το βάζεις μέσα σε ένα σιρτάρι και αυτό ή τελείωσε. Ή στο κομμωδίνο σου, δηλαδή ναι, πρέπει ναι, ναι. να είναι κάτω από άσχετα πράγματα γιατί λες να μην το πάει δει το μυαλό κανενός ότι... Ναι, τι, okay. Μην τυχόν και το δει κανείς. Εμένα πάντως μου έχει τύχει κοπέλα να εμφανίσει σεξ toy χωρίς καμία αναστολή, χωρίς καμία ντροπή και ομολογώ ότι εγώ βρέθηκα σε... Όχι, δεν μου έχει ξανατύχει. Και πώς το διαχειρίστηκες. Εντάξει, το έπαιξα cool. Και μετά ήμουν κιόλας, ναι. Αυτό εδώ τι είναι. Ας κάνω ότι το ξέρω, να πάμε παρακάτω. Τι έκανες, λέει, έφυγα από το σπίτι. Ένιωσες εσύ αυτό που σου έλεγα πριν για τη σύγκριση σε σχέση με το sex toy. Όχι, δεν ένιωσα περί σύγκριση, απλά ήταν η πρώτη φορά που κάποιος μου το έλεγε έτσι. Ναι, ναι, ναι. Κόμπλερα για 10 δευτερόλεπτα. Μετά, εντάξει, προχώρησε. Οκ.